Καλησπέρα στο πρώτο έτος. Είναι το 25ο μάθημα της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας για το 2014-2015. Σήμερα θα κάνουμε κάτι κάπως διαφορετικό. Όπως είδατε στο πρόγραμμα, θα πάρουμε ένα κεντρικό στοιχείο της συμπεριφοράς ενός ατόμου, την εσωστρέφεια-εξωστρέφεια, βασικό στοιχείο στο ομοιοπαθητικό ιστορικό. Ένα άλλο τέτοιο βασικό στοιχείο είναι τα νεύρα. Ένα άλλο τέτοιο βασικό στοιχείο είναι η φόβο. Αυτά τα τρία είναι τρεις τομείς του ψυχικού, οι οποίοι είναι αρκετά σημαντικοί και σηκώνουν πολύ διαφορετική διάγνωση. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να δούμε την διαφορετική διάγνωση εσωστρέφειας-εξωστρέφειας και θα δούμε και πώς ρωτάμε στο ομοιοπαθητικό ιστορικό για να βγάλουμε στοιχεία και σαφώς και πώς τα αξιολογούμε, δηλαδή πώς τα συνδέουμε με εξωτερικό συγκοτικό μίασμα και με συγκεκριμένες πολύχρηστες βασικές ιδιοσυγκρασίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο ομοιοπαθητικό ιστορικό να ορίσουμε τους όρους. Αλλιώς δεν θα έχουμε, μια βαβυλωνία, δεν θα έχουμε κοινή γλώσσα. Και αυτοί οι όροι θα πρέπει να είναι με συγκεκριμένο ιατρικό τρόπο καθορισμένοι ή βάση της ψυχολογίας και όχι με βάση το τι κυκλοφορεί στον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε κάποιον εκδηλωτικό και λέμε τι εξωστρεφής άνθρωπος. Όμως μπορεί κάποιος να είναι εξωστρεφής και να μην είναι, και να είναι εκδηλωτικός και να μην είναι εξωστρεφής και να είναι και πολύ εσωστρεφής μάλιστα. Όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ή μπορεί κάποιος να είναι και εξωστρεφής και εκδηλωτικός. Τι σημαίνει λοιπόν, ποιος είναι ο ορισμός του εσωστρεφούς ή του εξωστρεφούς? Το κριτήριο μας πάντα είναι εάν το άτομο μιλάει, θέλει να μιλήσει και μιλάει, προσέξτε τον διαγωνισμό, μιλάει, θέλει να μιλήσει. Εάν κάποιος έχει την τάση λοιπόν να μιλάει για τα προσωπικά. Θα μου πείτε πώς είναι ο ορισμός του προσωπικού. Ο ορισμός, το είδος του προσωπικού για τον καθένα είναι διαφορετικό. Αλλά αυτά που είναι προσωπικά δεν είναι τόσο τα της δουλειάς, δεν είναι τόσο τα της πολιτικής άποψης του καθενός, είναι κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τη συντροφική σχέση ή και με την οικογένεια. Αλλά για σοβαρά θέματα, όχι για θέματα το παιδί μου διαβάζει, δεν διαβάζει, έτσι. Άρα, εσωστρέφεια είναι όταν κάποιος έχει την τάση να μην μιλάει για τα προσωπικά του ή να μιλάει σε πολύ λίγους. Αντίθετα, εξωστρέφεια είναι το αντίθετο. Αν κάποιος μιλάει για τα προσωπικά του, έχει την τάση μάλλον να μιλάει για τα προσωπικά του, σε πολύ κόσμο και χωρίς πολλούς φραγμούς. Θα πρέπει λοιπόν καταρχήν να διακρίνουμε ανάμεσα στο έχω την τάση να μιλήσω και μπορεί κάποιος να έχει την τάση να μιλήσει αλλά να μην βρίσκει κόσμο γιατί μετακόμισε πρόσφατα, έχασε τους παλιούς φίλους, άρα και δεν έχει να μιλήσει. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πρόθεση του να μιλήσει, η τάση του να μιλήσει. Εντάξει, πάντα στην ομοιοπαθητική αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η τάση του ατόμου. Γιατί η έκφραση αυτής της τάσης έχει να κάνει με τις συνθήκες, τις εξωτερικές. Η τάση τι είναι? Είναι πρωτογενή συμπεριφορά. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι δευτερογενή συμπεριφορά. Ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα συνθήκων. Θα γίνουν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα όταν πάμε στο να δούμε τα θέματα αυτά. Συνήθως η τάση της εσωστρέφειας είναι ψωρική κατάσταση, όπως το γνωρίσαμε τώρα. Η τάση της εξωστρέφειας είναι συκωτική κατάσταση, έτσι. Μπορεί όμως να είναι και
και συμφιλητική, όπως επίσης και η εξωστρέφεια μπορεί να είναι και συμφιλητική. Είναι κατά κύριο λόγο συγκοτικό μοιάσμα, αλλά μπορεί να είναι και συμφιλητικό, γιατί περιέχει την έννοια της όταν γίνεται κάθε υπερβολή, τότε τίνει να είναι συμφιλητική κατάσταση. Δεν υπάρχουν απόλυτα πράγματα και ειδικά όταν συζητάμε για τη συμπεριφορά, για την δευτερογενή συμπεριφορά ή για την συμπεριφορά την πρωτογενή, για τον ψυχικό κόσμο ενός ατόμου. Πάμε να δούμε τα θέματα μας. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει αυτό το φάσμα. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει, ακούω απαντήσεις. Είναι το ισορροπημένο. Γιατί? Είμαστε στο πλαίσιο του φυσιολογικού. Μπράβο. Του φυσιολογικού σε εισαγωγικά. Έτσι. Και γιατί δεν μας ενδιαφέρει επειδή είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού. Δεν είναι χαρακτηριστικό. Δεν είναι χαρακτηριστικό. Δεν είναι, επομένως, ανισορροπία, δεν είναι ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό. Ιδιοσυγκρασιακό ή μοιασματικό χαρακτηριστικό είναι εκείνο το οποίο είναι σε φάση ανισορροπίας. Γι' αυτό και χαρακτηρίζει το άτομο. Άμα είναι λίγο φλού, μπερδεύεται με το φυσιολογικό. Δεν ξεχωρίζει το άτομο. Άρα μας ενδιαφέρει το εξωστρεφής 2, εξωστρεφής 3 και το εσωστρεφής 2, εσωστρεφής 3. Και σαφώς, πέρα από το να βγάλουμε τι είναι το άτομο, θα πρέπει να δούμε τι υπάρχει από πίσω. Το επόμενο μας βήμα είναι να δούμε πώς ρωτάμε. Για να βγάλουμε την διαβάθμιση αυτή. Η ερώτηση είναι τα σωψυχά σου, τα προσωπικά σου. Προσέξτε πώς το τονίζω. Τα και λέω δύο ή και τρεις φράσεις. Τα προβλήματά σου, τη στεναχώρια σου, τα σωψυχά σου, τα προσωπικά σου. Θέλεις να τα κουβεντιάζεις, να τα συζητάς ή τα κρατάς μέσα σου, τα προσωπικά σου. Έτσι, άμα του το πω έτσι, καταλαβαίνω ότι δεν μιλάω γενικά. Μιλάω για τα προσωπικά του. Εντάξει, το ξαναλέω. Τη στεναχώρια σου, τα προβλήματά σου, αλλά τα σώψυχα σου, τα προσωπικά σου, θέλεις να τα κουβεντιάζεις, να τα συζητάς. Η ερώτηση, όπως βλέπετε, είναι γενική. Και τον αφήνω να μιλήσει. Μου απαντάει με κάποιον τρόπο. Αν μου απαντήσει προς τα δω ή προς τα δω, συνεχίζω. Για περαιτέρω διευκρίνηση. Αν μου πει ότι δεν τα πολύ μιλάει, θα αρχίσω να λέω. Δηλαδή σε πόσα άτομα θα μιλήσεις, θα πεις για τα προσωπικά σου. Σε ένα, σε κανένα, σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, σε πόσο. Εάν πει ότι τα συζητάει, αν πει ότι όσο λιγότερο τα συζητάει, σε κανένα ή σε ένα δύο τους πολύ δικούς, έτσι, θα πάω προς το 3. Όσο είναι όχι τόσο σφιχτός, θα πάω προς το 2 ή προς το 1. Εάν μου πει ότι τα λέει σε όλους, το πρώτο που θα ξαναρωτήσω εγώ είναι, μιλάω για τα προσωπικά σου, έτσι, ξαναρωτάω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό μπορεί να κατάλαβε ή να νομίζει την πολιτική του άποψη. Ξέρω εγώ τα γενικά. Δηλαδή μπορεί να σου πει τι εμείς προσωπικά ήταν. Τα προβλήματα στη σχέση σου. Αυτά είναι τα προσωπικά. Έτσι. Τότε θα σου πει. Εάν τα μιλάει, αν τα λέει, όσο πιο πολύ τα λέει είναι χήμα, πάμε προς το 3. Το τι κρίνεται κατά από αυτό το 3 είναι άλλη ιστορία, θα το δούμε μετά. Επομένως,
εσωστρεφής 2 ή και 3 είναι αυτός που μιλάει για τα προσωπικά του σε κανέναν ή σε πολύ λίγα άτομα ή ακόμη περαιτέρω ερώτηση, διευκρίνηση, δηλαδή θα τα πεις όλα. Ξέρεις, είναι καμιά φορά που σου λέει ο άλλος, έσου 3-4 άτομα. Θα τα πεις όλα σε αυτά τα 3-4 άτομα. Όχι, μόνο σε ένα λέω, αλλά και πάλι όχι όλα. Προσέξτε πώς ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Εάν είναι εξωστρεφής, τότε ρωτάμε πάλι διευκρινιστικά, δηλαδή ρε παιδί μου, το τραβάω από το σκηνή για να δω αν είναι 3. Δηλαδή μπορεί να συναντήσεις, δηλαδή μπορεί να συναντήσεις κάποιον ρε παιδί μου που τον γνωρίζει για πρώτη φορά και να αρχίσεις να μιλάς για τα προσωπικά σου. Ναι. Εντάξει. Ξεκινάμε λοιπόν πάντα με μια γενική ερώτηση για να μιλήσει, τον αφήνουμε να μιλήσει και αφού μιλήσει, το τραβάμε λίγο το σκηνή για να διευκρινίσουμε και να είναι σωστή η αξιολόγησή μας. Αφού λοιπόν αξιολογήσαμε, πάμε να δούμε με τι ταιριάζει. Στο βιογραφικό ιστορικό, εάν η απάντηση που θα μας δώσει ταιριάζει με έναν άτομο διάτυπο, μπορεί να το τραβήξουμε το θέμα και να ρωτήσουμε 2-3 ακόμη ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τον άτομο διάτυπο, που διαφορούν την εσωστρέφεια. Αν κλαίει μόνη τη, αν με την παρηγοριά τη σχέση έχει, με τον νύκτο τη σχέση έχει κλπ. Εντάξει. Αν είναι, ξέρω εγώ, υποψιαζόμαστε σούλφουρ, μπορεί να το τραβήξουμε για να δούμε αν είναι γενικό στον κόσμο το φιλοσοφικό και δεν θέλει να μιλάει για τα προσωπικά του, γιατί σου λέει και τι να δει με αυτά τα πράγματα. Βαριέται να τα πει ή σου λέει δεν θα τίποτα, τι να τα πω. Εντάξει. Θα το δούμε σε κάθε ιδιοσυγκρασία ξεχωριστά αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε συγκεκριμένες ιδιοσυγκρασίες από τους δύο χώρους. Θα ξεκινήσω να πω τον τυπικό εκπρόσωπο, ας το πούμε έτσι, της έντονης εσωστρέφειας και μετά να δούμε τον τυπικό ή τους τυπικούς εκπροσώπους της εξωστρέφειας. Και σε κάθε μία ιδιοσυγκρασία θα λέμε τι για ποιο είναι το essence αυτής της εσωστρέφειας της συγκεκριμένης ιδιοσυγκρασίας και όπως επίσης τι υπάρχει επίσης μαζί με αυτό και πώς μπορούμε να το ρωτήσουμε και τι συμπέρασμα να βγάλουμε. Κάνουμε μια χαρτογράφηση όπου έχουμε το τι μας απαντάει ο ασθενής και τι αίσθηση μας δίνει στο συγκεκριμένο θέμα και ποιες ιδιοσυγκρασίες μας έρχονται στο μυαλό. Αλλά πάντα θα πρέπει να κολλάει με το συνολικό ιστορικό, με το φόντο, με το σενάριο, με τη συνολική εικόνα, με το essence. Εντάξει. Θα δείτε ότι σε κάθε διαφορετική διάγνωση χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τη μοιασματική προσέγγιση. Δεν κάνουμε μόνο μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή διάγνωση, κάνουμε και μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή διαφορετική διάγνωση. Εντάξει. Τα μοιάσματα για μας δεν είναι μια θεωρία έτσι στον ουράνιο. Είναι πρακτικό εργαλείο. Το προηγούμενο μας μάθημα ήταν ακριβώς για τα μοιάσματα. Και μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά των τριών μοιασμάτων και είδαμε και στην πράξη μέσα από τρία ιστορικά, ένα ψωνικό, ένα συγχωτικό, ένα συμβλητικό, πως μέσα από το ιστορικό, όπως και σήμερα στο προηγούμενο ιστορικό του τρίτου έτους, είδαμε πως βρίσκουμε τα ψωλικά, συγχωτικά και συγκλητικά στοιχεία και μάλιστα βλέπετε ότι πρώτα το κοιτάμε έτσι και μετά πάμε στην ιδιοσυγκρασία. Πάμε λοιπόν ένα-ένα. Νάτρου μουριάτου. Θυμάστε ότι στο πρώτο μας μάθημα όσον αφορά την νηπαθητική φαρμακολογία στο πρώτο έτος, όπως το κάνουμε και κάθε χρόνο, συζητήσαμε για τον τυπικό εκπρόσωπο της ψωλικής ιδιοσυγκρασίας. Έτσι. Όχι με βάση τα σωματικά, η γαλγάρια γαρμόνικα είναι πιο ψωλική. Έτσι. Με βάση μια συχνή ιδιοσυγκρασία, η οποία στο σύνολό της και κυρίως ψυχικά, έχει πολύ ψωλικά χαρακτηριστικά. Τον Νάτο Μουριάτικο λοιπόν
Αν το ρωτήσουμε, τι θα μας απαντήσει, την ερώτηση, τα προσωπικά σου, τα σωψικά σου, θα πει δεν. Συνήθως μονολεκτικά και δεν θα επεκταθεί ιδιαίτερα. Γιατί είναι ψωρικό άτομο. Έτσι. Ψωρικό μοίρασμα. Εάν το σπρώξουμε λίγο το θέμα, θα μας πει ότι μιλάει σε κανέναν ή το πολύ σε ένα-δύο άτομα πολύ κοντινά. Αν έχει καλή σχέση με τον σύζυγό της, γιατί συνήθως είναι γυναίκα του Αττικοβουριάτικου, θα πει μόνο στο σύζυγο ή στην αδερφή της που ήταν κολλητή της και την καταλαβαίνει και την κάνει και τη φτιάχνει. Ή στη μάνα της, αν είναι ψωρική η μάνα της και δεν την έχει απογοητεύσει ότι να πάει να τα λέει ή να την χειρίζει. Ή σε έναν πολύ καλό φίλο, αλλά πολύ στενά τα περιθώρια. Τον Αττικοβουριάτικο θα έρθουν στην παρηγορία. Άρα θα μας απαντήσει αυτό. Τι άλλο έχουμε περιφερειακό σε αυτή την εσωστρέφεια που θα πρέπει να ρωτήσουμε όταν μας απαντήσει ότι είναι πολύ εσωστρεφές το άτομο και υποψιαζόμαστε ένα άτομο διάτομο. Θα ρωτήσουμε εάν για την παρηγοριά, για τον ίκτο, στο βάλουμε μαζί αυτό, για τον ίκτο, θα ρωτήσουμε αν είναι εύθυκτη, αν της μένει πίκρα, αν κλαίει και μάλιστα αν κλαίει μόνη της. Αν έχει κάποια νευρικά συμπτώματα που κρατάει μέσα της τα θέματα της και της γένους σωματοποιήσεις, νευρική πονοκέφαλη, κόμπος στο λαιμό, πλάγμα στο στήθος. Αν είναι αξιοπρεπής, αν την ενοχλεί η αδιακρισία. Εντάξει. Βλέπετε πως δένει. Τι θα έχουμε εδώ. Τον άτομο Αττικοβουριάτικο δεν θέλει. Ποια είναι η κεντρική ιδέα τον άτομο Αττικοβουριάτικο. Η ψωρική εσωστρέφεια που συνδέεται με το ότι δεν θέλει να νιώθει εκτεθειμένη, αλλά όχι για λόγους σήματς, για λόγους αξιοπρέπειας, δεν μπορεί την αδιακρισία, δεν μπορεί την έλλειψη αξιοπρέπειας, δεν μπορεί να μαθαίνουν οι άλλοι τα προσωπικά της γιατί νιώθει άσχημα. Αλλά όχι γιατί έχει κάποιο ύματι προς τα έξω. Όχι γιατί θίγεται ο εγωισμός της, η περηφάνεια της. Είναι κλεισμένη, είναι ευαίσθητη, ρομαντική, αξιοπρεπής, μαζεμένη. Θέλει για να μιλήσει να νιώσει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη, ότι μπορεί να την σεβαστεί ο άλλος, ότι δεν θα την κοροϊδέψει, ότι δεν θα της πληγώσει τα αισθήματα, ότι θα είναι ευγενικός, διακριτικός, ότι θα έχει βάθος. Δεν θέλει να πληγωθεί. Εντάξει. Αυτό είναι το essence. Και λόγω αυτού του essence δεν θέλει την παρηγοριά από πιο έξω άτομα, από αυτά τα άτομα. Αν θα θέλει παρηγοριά μόνο από αυτά τα ένα-δύο άτομα και πολλές φορές και από αυτούς θα έχει θέμα αν δεν είναι πολύ καλή επικοινωνία. Θέλει λοιπόν, δεν θέλει την παρηγοριά και πολύ περισσότερο δεν θέλει τον ίκτο. Πώς ρωτάμε, αν έχεις μια στεναχώρια, ένα πρόβλημα και έρθει κάποιος να σε παρηγορήσει,
να σου πει μην το σκέφτεσαι, θα περάσει, μη στεναχωριέσαι, την παρηγοριά, όχι από δικό σου άτομο, από πιο έξω, γιατί από δικό της τον την θέλει και νιώθει και καλύτερα. Προσέξτε, μην πάμε και βλέπουμε μια ρούπρικα στο επέκτορ για μέσα των Σολέησο, να του Μουριάκη μου, και διορτήσουμε για τον σύντροφό της που είναι αδελφές ψυχές και περνάει μια χαρά και σου πει βεβαίως και τα λέω και θέλω παρηγοριά και θέλω συμπαράσταση και θέλω αυτό και λέμε όχι δεν είναι αδελφές των Σολέησο, δεν δίνουμε να του Μουριάκη. Αυτά είναι τα λάθη του keynote prescribing και του repertorizing. Δεν έχουν ψυχή μέσα οι ούτες. Δεν έχουν συνθήκες. Δεν έχουν μίαση. Δεν έχουν ιδιαιτερότητα. Εντάξει. Επομένως, ρωτάμε, θέλεις παρηγοριά από, τέτοια, από το πιο έξω άτομα. Σου λέει, όχι. Δεν τα συζητάω τα πράγματα σου. Δεν μου τύχει. Έτσι. Γιατί τον άτομο διάρκεια που περνάει μια στεναχώρια, και προσπαθεί να το κρύψει, να μην δείξει ότι είναι στεναχωρημένη. Της λες κάτι και την πειράζει και προσπαθεί να μην δείξει ότι την πείραξε. Έτσι. Γιατί άμα το παραδεχτεί, θα αρχίσει ο άλλος να ρωτάει μα τι λες και αυτό και δεν σου είπα και μπαίνει ακόμα περισσότερο στα προσωπικά της. Θέλει να το κρατήσει. Ο ίκτος επίσης την ενοχλεί. Δεν την εκνευρίζει τόσο όσο νιώθει άσχημα και προσπαθεί να το διώξει το μοναφύγιο. Εύθυκτη. Ναι, θίγεται εύκολα. Προσβάλλεται εύκολα, αλλά είναι η έννοια του όχι ότι πληγώ, όχι ότι θίχτηκε ο εγωισμός μου και σου τη βγαίνω, αλλά η έννοια του ότι έχει ένα ευαίσθητο νευρικό σύστημα, είναι και εσωστρεφής και ταράζεται. Αυτό είναι το σωστό ρήμα. Ταράζεται συναισθηματικά. Και αν πληγωθεί, της μένει πίκρα. Αλλά όχι εκδικητικότητα, πίκρα. Ψωρική η κατάσταση. Θα σου απαντήσει την αποκλάμα απόσταση. Προσέξτε πόσο γενικές είναι ερωτήσεις. Εδώ ρωτάμε, θίγεσαι εύκολα, προσβάλλεσαι εύκολα. Κλέστε, αποκλάμα πώ τα πάω. Θα σου πει εύκολα, δύσκολα, ξέρω κτλ. Συνήθως πάλι μονολεκτική θα είναι. Πάλι θα προσπαθήσει να μην δείξει πάρα πολύ. Σας αναφέρω τη χαρακτηριστική περίπτωση όπου έναν άτομο διάτυπο μπορεί να έρχεται και να το ρωτά και ιδιαίτερα αν είναι και άλλο δίπλα, ο σύζυγος, ας πούμε, θα σου λέει σε όλα ω συνήθως, όπως όλοι οι άνθρωποι, normal. Δηλαδή, να μην δείξει ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Και η επόμενη ερώτηση, θέλεις να είσαι μόνη σου όταν σου βγει να κλάψεις. Δηλαδή, άμα νιώθεις ότι πας να κλάψεις, να σηκώνεσαι να φεύγεις, να βρεις μια βιολογία, εξωτερικά από τον πονοκέφαλο κλπ. Και να φεύγεις και να πας στο δωμάτιό σου μόνη σου. Θα σου πει ναι. Ρωτάς για τα συμπτώματα, αυτά τα νευρικά, αξιοπρέπεια κλπ. Αυτό είναι η εσωστρέφεια των άτομων διάτυπων. Θα πάμε να δούμε παρόμοιες ιδιοσυγκρασίες που πρέπει να γίνει διαφορετική διάγνωση σε εσωστρέφεια 3. Σε εσωστρέφεια 3 λοιπόν θα δούμε το σούλφο. Είναι και αυτό μυαλματικά το ψωρικό σου. Και το σηκωτικό σούλφο είναι εσωστρεφές με τον όρο όπως τον αναλύσαμε, αλλά όχι τόσο. Το ψωρικό σούλφο μοιάζει αρκετά με τα κουμπαριά. Τι θα σου απαντήσει ένα σούλφο, ότι δεν τα λέει. Τώρα, πώς θα καταλάβουμε ότι είναι σούλφο, τι ρωτάμε από εκεί και πέρα. Γιατί δεν τα λες τα προβλήματα σου, γιατί δεν τα συζητάς. Άρχισε το χαρακτήρα. Πάντα έτσι είναι. Και τι να τα πω, θα αλλάξει τίποτα. Σου πετάει και μια φιλοσοφία. Έτσι. Α, δεν νοιάζεται κανείς σήμερα για την ιδέα. Κάποτε υπήρχαν φιλίες.
Τώρα δεν υπάρχουν. Έτσι, σου πετάει ένα γνωμικό, ξέρω μια λαϊκή σοφία. Που δείχνει ότι δεν τα λέει γιατί πρώτον δεν τα αξιολογεί πάρα πολύ και δεύτερον γιατί και τι λέει ότι θα τα πει. Εντάξει. Εδώ λοιπόν μπορούμε να ρωτήσουμε το γιατί δεν τα λες και μπορούμε να ρωτήσουμε να τον σπρώξουμε λίγο να φιλοσοφήσει. Εντάξει, τον τσιγκλάνε, μας δίνει υλικό και τον πάμε εμείς. Έτσι, βάλε το δόλωμα, το άρπαξε και πάμε να το δούμε το θέμα. Πάμε σε μια άλλη ιδιοσυγκρασία ισοστρεφή. Ιωσκίαμος. Στον Ιωσκίαμο έχουμε πάλι ψωλικό, αλλά έχουμε και συμφιλητικό. Συμφιλητικό με ποια είναι, με την έννοια του ότι πάμε για ψυχολογικές καταστάσεις. Για εσωστρέφεια που έχει να κάνει, να το essence, με τι έχει να κάνει η εσωστρέφεια, έχει να κάνει με το ότι έχει την παράλογη ιδέα ότι κινδυνεύει, ότι απειλείται, ότι είναι τρωτός, ότι οι άλλοι μηχανοραφούν, ότι οι άλλοι κάνουν πράγματα πίσω από την πλάτη, ότι τον σχολιάζουν. Άρα δεν τα πάει καλά με τον κόσμο. Είναι αποτραβιέται. Είναι με τον εαυτό του, ούτε με το άλλο φίλο, ούτε με τον κόσμο γύρω, ακόμη και με τους δικούς του, πάλι είναι πολύ κλειστός. Ο γονιός θα σου πει πολύ κλειστός. Πολύ αντικοινωνικός, όχι με την έννοια όμως της αντίδρασης, ακοινώνητος. Έτσι είναι και ο σωστός όρος. Πολύ κλειστός, πολύ ακοινώνητος, πολύ κλεισμένος, αλλά αυτό τι κλεισούρα έχει την έννοια του φόβου, του παράλογου, της κακυποψίας. Άρα τι θα ρωτήσουμε εδώ για να κάνουμε διαφορετική διάγνωση. Το πρώτο που θα ρωτήσουμε είναι με τον κόσμο πώς θα πας, με τον κόσμο. Έτσι. Και αρχίζεις και ρωτάς επίσης. Εύπιστος ή δίσπιστος με τους ανθρώπους. Ξέρεις ότι θα είναι δίσπιστος. Αλλά εσύ θα ρωτήσεις. Εύπιστος ή δίσπιστος. Γενική ερώτηση. Και αρχίζεις και σου λέει δίσπιστος. Μετά αρχίζεις και λες. Συμβαίνει ορισμένες φορές να βλέπεις το άτομο να κουβεντιάζουν, να συζητάνε και να σκέφτεσαι ότι σε σχολιάζουν, ότι λένε για σένα. Αν σου πει ναι, θα το πεις και άγνωστα άτομα. Δηλαδή να είσαι σε μια καφετέρια και να βλέπεις κάποιον και αν σου πει ναι, θα πεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή τι νιώθεις. Θα σου πει θυμό, ότι νευριάζει. Θα σου πει ότι μπορεί να κάνει και πράξη, δηλαδή να σηκωθεί να φύγει κυνηγημένος ή να τον κοιτάξει άγρια και να του κάνει νόημα τι θέλεις. Από επιθετική άμυνα. Ή μπορεί να σηκωθεί κιόλας και να πάει να ζητήσει το λόγο σε πιο προχωρημένες καταστάσεις. Θα σου πει ότι, θα του πεις για ποιο λόγο νομίζεις ότι σε σχολιάζει. Μάλλον δεν του πεις νομίζεις ότι σε σχολιάζει. Δεν το νομίζεις γιατί το θεωρείς σίγουρο. Για ποιο λόγο σε σχολιάζω, έτσι. Γιατί αν του πεις νομίζεις και είναι και πληροφορημένη κατάσταση ο σκέμος, θα σου πει γιατί νομίζεις ότι είναι η ιδέα μου. Και θα σου πει, αν είναι άντρας, μπορεί να σου πει για, για τον αντισμό του. Ή κάτι για το οποίο τον κοροϊδεύουν, την εμφάνισή του, διότι λένε πράγματα γι' αυτό. Ή θα σου απαντήσει πολύ φλού. Θα ρωτάς και δεν θα σου δίνει απάντηση σαφή. Και καλύτερα να μην συνεχίσει να ρωτάς. Έτσι. Αλλά άμα αγριέψει το βλέμμα που όταν του μιλάς γι' αυτό, πήρε την απάντηση. Σου τελείωσε. Είδαμε τρία ψωμικά. Να δούμε άλλο ένα. Μάλλον όχι. Να πάμε
πιάνω τις πιο συχνές και έντονες περιπτώσεις. Πάμε σε ένα φάρμακο βαλεριάνα, η οποία βαλεριάνα είναι προσταδό, είναι 2 μέτρα, εντάξει. Τι είναι η βαλεριάνα, 3. Πίσω μπορεί να έχει και το 1 και το 2 και λοιπά, σύνδεσες το 1. Ποιο είναι το essence της βαλεριάνας? Μην μείνω από κάτω, ανασφάλεια, έτσι. Άρα είναι εσωστρεφής, γιατί? Για να μην εκτεθώ. Και επειδή έχω και ένα image που προβάλλω συνήθως, και επειδή έχω ανασφάλειες, πρώτον να μην χαλάσει το image μου, δεύτερον οι ανασφάλειες μου, να μην μείνω από κάτω, να μην μου τη βγει ο άλλος, να μην εκτεθώ, είναι εσωστρεφής από ανασφάλεια. Θα σου πει ότι θα μιλήσει σε 1-2 το πολύ άτομα στους πολιτούς και όχι και όλα, απαραίτητα. Ή μπορεί να σου πει δεν έχω πρόβλημα, αλλά θα καταλαβαίνεις το αντίθετο. Μια συμφιλητική ο ίδιος συγκρασία, βλέπετε πως αρχίζει να έχει πολλές απαντήσεις και διαφορετικές. Τι ρωτάμε στη βαλεριάνα για την διευκρίνηση της εσωστρέφειας? Παρηγοριά, ίκτος, δηλαδή γιατί την ενοχλεί η παρηγοριά? Διότι είναι από κάτω. Σε παρηγορώ σημαίνει ότι εγώ είμαι από πάνω και εσύ από κάτω. Έτσι το ερμηνεύει ένα συγκινητικό άτομο. Και άμα έχεις τη μύγα, βιάζεσαι. Όταν της πεις παρηγοριά της βαλεριάνας, το εκλαμβάνει αμέσως σαν ήκτο. Και την εκνευρίζει η παρηγοριά, δεν είναι απλώς ότι δεν τη θέλει. Ποιος είσαι εσύ που θα μας παρηγορήσεις, τι μας το πες, ψυχαναλυτής, ψυχολόγος? Γιατί έχει συνήθως την αίσθηση που δεν είναι και πάντα αίσθηση. Δηλαδή, έχει μια λάχιστη μάνα και πάει να την παρηγορήσει, ή αν έχει φίλες, ξέρεις, κολλητές που θέλουν να τις τυγούν. Η έννοια της παρηγοριάς έχει την έννοια του ότι του ήχτου. Το ότι τη λυπούνται, το ότι άρεσε καημένη είναι αυτό. Εντάξει. Γι' αυτό δεν τη θέλει την παρηγοριά. Και δεν θέλει και τον ίκτο. Την εκνευρίζει ο ίκτος και αντιδρά. Και εδώ βέβαια, στην εσωστρέφεια, θα ρωτήσουμε και υπόλοιπα βαλεριανικά στοιχεία για να δούμε τι γίνεται. Πάμε εσωστρέφεια της Calcarea Carbonica, που είναι και αυτή ψωνικό άτομο. Θα τη βάλουμε κάπου εδώ πέρα. Μάλλον θα βάλουμε πρώτα την σέπια. Είναι η σέπια μοιασματικά ένα. Τι είναι η σέπια? Το χρόνιο νάτριου μουριάτη. Το πιο βαρύ και πιο χρόνιο νάτριου μουριάτη. Γιατί είναι εσωστρεφής η σέπια? Ποιο είναι το essence της? Βλέπετε, πάντα ρωτάω γιατί είναι εσωστρεφής. Όποιο χαρακτηριστικό για να πω για μια ιδιοσυγκρασία, θα το βγάλω από το essence. Αυτή είναι η αξία του essence. Είναι ρουφιγμένη ενεργειακά και κατ' επέκταση ψυχικά και σωματικά. Σε όλους τους τομείς. Έχει εξαντληθεί, έχει ρουφιχτεί και ήταν που ήταν εσωστρεφής, πληγώνεται, εσωστρέφει ακόμη περισσότερο, πέφτει ενεργειακά και δεν έχει ούτε ενέργεια να μιλήσει. Είναι και απελπισμένη να μιλήσει για ποιο λόγο. Υπάρχει μια ματαιότητα, υπάρχει μια κούραση που δεν την αφήνει ούτε να σκεφτεί και προσπαθεί να μαζέψει, να μην χάσει την ενέργεια, όχι να μαζέψει,
να μην χάσει καλή ενέργεια. Δεν την παίρνει. Γι' αυτό και γίνεται δεικτική άμα ο άντρας της που τον θεωρεί υπαίτιο για την κατάστασή της ό,τι την έχει ρουφήξει. Γι' αυτό γίνεται δεικτική από αμυντική επιθετικότητα, από άμυνα. Σταμάτα. Εσύ φταίει. Και τελείωσε. Να κάτσε να πιάσει ο Βασιλάκη, μπλα 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 και τα πέρσινα και τα προπέρσινα. Είναι δάγκωμα και άσε με ήσυχο. Εντάξει. Η Σέπια λοιπόν είναι κλεισμένη στον εαυτό της, στο καβούκι της. Είναι τόσο ρουφημένη ενεργειακά που δεν θέλει να επικοινωνεί. Γι' αυτό δεν θέλει ούτε τον άντρα της, μπορεί ούτε και τα παιδιά της και δεν θέλει βέβαια και ξένους και κουβέντες και συζητήσεις και ερωτήσεις. Η καλκάρια καρμπόνικα. Τι μοιασμά, ένα. Βλέπετε πόσα ψωνικά έχουμε και λιγότερα συμπληκτικά. Η καλκάρια καρμπόνικα είναι ψωνική σε όλα, και σωματικά και ψυχικά. Γιατί είναι εσωστρεφής η καλκάρια καρμπόνικα, ποιο είναι το essence της καλκάρια καρμπόνικα, ψωρική απεσιοδοξία με φόβους. Είναι κουρασμένη, έχει φόβους ψωρικούς και μεταφυσικούς. Φόβο για το σκοτάδι. Το σκοτάδι τι είναι, μεταφυσική κατάσταση. Τι φοβόμαστε στο σκοτάδι. Το άγνωστο, το μεταφυσικό, πότε βγαίνει τα φαντάσματα, πότε βγαίνει το κακό, τη νύχτα. Έτσι. Οι κλέφτες, οι κακοποιοί, ο υπόκοσμος, λένε ο κόσμος τη νύχτα. Έτσι. Τα φαντάσματα. Είναι, φοβάται για τους δικούς της μήπως πάθουν κάτι, φοβάται για το μέλλον, φοβάται για την ίδια, για αρρώστιες χρόνιες, φοβάται για τα φυσικά και είναι κουρασμένη κι αυτή και κλεισμένη στον κόσμο της. Δεν είναι τρία, είναι προς το δύο εξωτικό η εσωστρέφειά της. Είναι αυτού του τύπου. Άρα ρωτάμε για φόβους, ρωτάμε για τα καλκάρια καρπόνια. Η σύλληκα. Η σέπια είναι εσωστρέφεια τρία. Η σέπια είναι τρία. Ναι, είναι τρία. Τώρα μην τα βάζετε απόλυτα, έτσι λέμε. Χοντρικά. Σαν τυπική σέπια είναι τρία, αλλά θα την δεις και με δύο. Δεν είναι πρόβλημα. Η σύλληκα. Τι είναι? Ψωρική. Γιατί είναι εσωστρεφής η σύλληκα, ποιο είναι το essence της σύλληκα, βλέπετε πόσο ωραία γίνονται τα πράγματα. Εγώ δεν έχω κάτσει να τα παπαγαλίσω, δεν έχω έρθει ούτε με προτζέκτορα και διαφάνειες, ούτε με σημειώσεις, ούτε με τίποτα. Γιατί, για να σας κάνω το μπάγκα, όχι. Γιατί βγαίνει η κατάσταση. Γιατί αυτός προσπαθώ να σας πω σε όλα τα μαθήματα, ότι ομοιβαθητική σημαίνει να βιώσω πρώτον θεωρητικά, και δεύτερον στην κλινική πράξη, το essence, τις εικόνες των ιδιοσυγκρασιών, την αίσθηση να βιώσω, όχι μόνο στο μυαλό, ρούμπρικες αυτές, ρούμπρικες εκείνες, ρούμπρικες άλλες, όχι, να πιάσω την αίσθηση που έχει. Όχι μια αίσθηση που υπερίπταται, γιατί έχουμε δει και κάποιες υπαρκτικές σχολές που λένε η αίσθηση της καλκάρια είναι η ανυπαρξία του κενού και του αυτού, κάτι ψυχολογικό καταστάσεις. Δεν είναι σωστό. Σωστό είναι να καταλάβουμε τι υπάρχει, τι υπάρχει από πίσω και κυρίως από την κλινική πράξη όταν σκέφτομαι σέπια μου έρχονται κάποιες γυναίκες που είδα στο ιατρείο που ήταν η τυπική σέπια και έτσι μου μένει. Να πώς ήταν η κυρία Παπαδοπούλου. Αυτό είναι. Όταν λοιπόν έχω αυτές τις 2, 3, 5, 10 εικόνες της καλκάρια, αμέσως όποτε θέλω να διευκρινίσω κάτι, ανατρέχω σε αυτές τις τυπικές περιπτώσεις στο μυαλό μου
και λέω τι θα έκανε αυτή η γυναίκα σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την κατάσταση. Αυτό. Εντάξει. Πώς ανατρέχω στον πατέρα μου, στον σύντροφό μου, στο παιδί μου και λέω, όχι, άμα είναι για να μιλήσουμε για κατσαπλιά, ο γιος μου, ο μεγάλος. Είναι αυτό, ξέρω. Άμα είναι να μιλήσουμε για σούλφουρ, για τσεπατσουλιά, αυτός, ο Βαγγέλης, Παναγία μου αυτός ο Βαγγέλης. Έχω εικόνα, μου δίνει αίσθηση εικόνα. Εντάξει. Αυτό κάνουμε και εδώ. Δεν είναι ότι σας κάνω τον πάγκα, όταν τα ξέρω απ' έξω για να κάνω κάτι. Και εγώ όταν τα λέω, κάθομαι αυτή τη στιγμή και λέω, Σίλικα, τι είναι η Σίλικα. Α, αυτό θυμάσαι, εκείνη τη γυναίκα, το πράγμα, αυτό το πράγμα. Εντάξει. Η Σίλικα λοιπόν το essence της ποιο είναι, είναι ψωμί. Το άτομο είναι η χρόνια που σατήλα, είναι το άτομο δηλαδή το οποίο έχει μια αναποφασιστικότητα και μια έλλειψη αυτοπεποίθησης, όπως όπως τη στούγια. Μια κατάσταση όπου θεωρεί ότι μπορεί να μην τα καταφέρει. Και ιδιαίτερα αυτό φαίνεται όταν είναι να κάνει μια παρουσίαση. Εκεί λοιπόν σκέφτεται ότι δεν θα τα καταφέρει και είναι σίγουρη ότι δεν θα τα καταφέρει, γι' αυτό προσπαθεί να το αποφύγει. Η Σίλικα λοιπόν είναι εσωστρεφής ως ψωρική, αλλά εδώ και μπορεί και λίγο μπροστά εδώ, εδώ πέρα η Σίλικα. Τι ρωτάμε, θα ρωτήσουμε και τα σωματικά της Σίλικα, παρονιχίδες, νύχια, τους πάνε εύκολα, χείλη τους κάνει εύκολα, αλλά όχι λόγω κρύου το χειμώνα, όλο το χειμώνα. Χαλάζια κρυθαράκια, νύχια των ποδιών μου γυρνάνε προς τα μέσα, να είναι πολύ, είναι πολύ κρυουλιά, πολύ ρεστή στα ρεύματα του αέρα, στο κεφάλι ειδικά. Απέχθεια για το γάλα, χειροτέρευση με το γάλα. Εντάξει. Άλλα ψωμικά. Ξεχάσαμε κανένα τυπικό. Α, ναι. Θούγια. Εντάξει, και τζελσέμι. Και το ψωρίμα. Α, και το ψωρίμα, ναι. Ο ψωρίμα θα το βάλουμε από εδώ. Είναι μετά το σούφι. Εντάξει. Ωραία. Η πλάση είναι οξία κατάσταση. Προτιμώ να μην τη συζητήσουμε. Το τζελσέμι. Λοιπόν, πάμε στη θούγια. Τι είναι η θουριά? Ψωρικότατος. Έχει κάποια ψυχοτικά σωματικά, αλλά αυτό που μετράει είναι το ψυχικό. Και ψυχικά είναι ψωρικότατος. Γιατί είναι εσωστρεφής η θουριά? Ποιο είναι το essence της θουριά? Έλλειψη αυτοπεποίθησης. Η επιτομή της έλλειψης αυτοπεποίθησης, της ψωρικής έλλειψης. Που είναι και η χαρακτηριστική. Έλλειψη αυτοπεποίθησης είναι χαρακτηριστικό του ψωρικού μια. Να δεις κάποια με έλλειψη αυτοπεποίθησης και αν είναι συμπληκτική ή συγκοτική έλλειψη αυτοπεποίθησης, αλλά θα είναι προσωρινή και υποσυνθήκη. Όταν έχεις ένα συγκοτικό με το ρίμ και πηδάει και είναι το sex machine και κάποια στιγμή παθαίνει αφλογιστία, θα σου πει για έλλειψη αυτοπεποίθησης. Και θα εννοεί ότι δεν είναι όπως ήταν. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι υποσυνθήκες και δεν ισχύει ουσιαστικά. Αν έχεις μια star η οποία ήταν βασίλισσα και κάποια στιγμή πάθαινε ένα πατατράκ στην εμφάνισή της, στην καριέρα της κτλ.